δημοσιογράφο του Βήματος της Κυριακής και του InGR, ο οποίος είναι πατριώτης μας όπως ξέρετε και με την ευκαιρία που ήρθε να δει τη μητέρα του, γιατί μας έχει ξεχάσει τελευταία, μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα εδώ. Φίλες και φίλοι, είναι μια ξεχωριστή ημέρα σήμερα, γιατί όπως βλέπετε στο πάνελ και στην παρουσίαση είναι τρεις νέες γυναίκες, τρία νέα χαμογελαστά πρόσωπα και αυτά τα πρόσωπα τα χαμογελαστά που είναι δίπλα μου θα πρέπει να σας πω εκτός από την ομορφιά που εκπέμπουν είναι και τρεις νέοι ικανοί άνθρωποι με γνώση, ήθος, θετική σκέψη και διάθεση για προσφορά στον εσύ μας. Αυτά θεωρώ ότι είναι αυτά τα νέα πρόσωπα και όχι τα πρόσωπα που έρχονται από το παρελθόν και προσπαθούν να παρουσιαστούν ως νέα, τα πρόσωπα που προέρχονται από ανακύκλωση ή τα πρόσωπα που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν την προηγούμενη περίοδο. Όταν μιλούμε λοιπόν για ανάγκη να μπουν νέοι άνθρωποι στα τοπικά πολιτικά δρόμενα και να προσφέρουν στον τόπο και μιλούμε για νέους, μιλούμε πραγματικά για νέους ανθρώπους που ενώνουν τις δυνάμεις τους μαζί μας. Έχω δίπλα μου τρεις νέες υποψήφιες με τη δύναμη αλλαγής, τρεις ξεχωριστούς ανθρώπους που μπαίνουν στην αυτοδιοίκηση με πολλές ιδέες, μεγάλη όρεξη, θετική σκέψη και χαμόγελο. Σε σημείο που είναι δύσκολο να κρίνεις ποια από τις τρεις έχει πιο όμορφο χαμόγελο. Και αυτό είναι το μήνυμα. Το μήνυμα της ΚΟ πρέπει να είναι πάντα μήνυμα με χαμόγελο, με αισιοδοξία, γιατί αρκετά πια η μιζέρια, αρκετά η εμπάθεια, αρκετά οι κόντρες, το μίσος αν θέλετε, όλα αυτά που προσπαθούν κάποιοι να κρατήσουν στην επικαιρότητα, δηλητηριάζοντας έτσι την κοινωνία και τον εσύ μας. Η ΚΟ της συνεργασίας είναι η ΚΟ που έχει σχέδιο, είναι η ΚΟ που έχει σχέδιο για το αύριο και αυτό το σχέδιο υλοποιούν νέοι άνθρωποι αλλά και έμπειρα στελέχη τα οποία είναι στην δύναμη αλλαγής. Είναι η 20 του 2023. Είναι η δύναμη αλλαγής, είναι η σημερινή και αυριανή δημοτική αρχή και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ με την ψήφο των πολιτών. Με την ψήφο των πολιτών, τους οποίους εκπροσωπούμε και στους οποίους απευθυνόμαστε. Είμαστε εδώ και είμαστε διαχρονικά εδώ, από ποια θέση μας έχει τάξει κατά καιρούς ο πολίτης της ΚΟ με την ψήφο του. Παρόντες και στις καλές περιόδους και στις δύσκολες περιόδους. Με τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, τον αγώνα μας και την αγωνία για την ΚΟ του μέλλοντος. Έχω λοιπόν τη μεγάλη τιμή και χαρά να σας παρουσιάσω σήμερα τις τρεις νέες υποψήφιες. Να ξεκινήσω εκ δεξιών. Είναι η Σμαράγδη Παρισίδου, η οποία, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι κόρη και του Γιώργου Ταΐμνης, του Γιώργου Παρισίδη, συναδέλφου μου μηχανικού, ενός πάρα πολύ καλή φίλου, που αν και μήκος αγάπησε και ερωτεύτηκε την ΚΟ πολύ περισσότερο από άλλους. Συγγνώμη, αλλά... Με τον Γιώργο δεν μας είναι μόνο η συναδελφική σχέση ως πολιτική μηχανική, αλλά μας συνέδεε και μια μεγάλη φιλία διαχρονικά. Είναι επίσης η Σμαραγδή, για όσους δεν γνωρίζουν, φαντάζομαι γνωρίζετε όλοι, κόρη της Μαρίας του Λαντά, επί σειρά ετών αυτοδιοικητικού στελέχους, τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό, ενός ανθρώπου που κατέβηκε με όλη την καλή διάθεση και αυτή την ηρεμία που την χαρακτηρίζει για να προσφέρει στο νησί. Προσέφερε, εξακολουθεί να προσφέρει η Μαρία από όλους τους χώρους που έχει κληθεί κατά καιρούς ή που αυτοβούλως έχει πάει να προσφέρει τις υπηρεσίες της και τις δυνάμεις της. Η Σμαραγδή λοιπόν τελείωσε με τον πρώτο βαθμό, παρακαλώ, την Αστέρ και υποτροφία στην Ρόδο. Από το 96 μέχρι σήμερα διευθύνει τα ξενοδοχεία Χτίνι Ρίδες και Σμαράγδη στην ΚΟ. Ήταν γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και δεύτερος αντιπρόεδρος του ενιαίου φορέα τουρισμού τότε που υπήρχε.
Συμμετείχε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Αγγλία και στη Φιλανδία για προγράμματα διοίκηση οργανισμών και εκπαίδευση ενηλίκων. Από το 1999 δίδασκε τουρισμό και οικονομία σε σπουδαστέ τουριστική σχολή με ιδιαίτερη έμφαση στον θεματικό τουρισμό. Το τονίζω αυτό, γιατί επιτέλους το μεγάλο ζητούμενο το να περάσουμε από τον μαζικό τουρισμό σε ειδικά ρεύματα τουρισμού αξιοποιώντας το θεματικό τουρισμό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, την ίδια πορεία όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά έχει στους λόγους γονέων και κηδεμόνων των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων που είναι τα παιδιά της. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να πω ότι και στους πολιτιστικούς συλλόγους στην προώθηση αλλά και στην υπενθύμηση συνεχώς της νέας γενιάς, της νέα γενιά των ηθών και των εθήμων του νησιού μας ήταν πάντα παρούσα, όπως και στους κοινωνικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Δεν σας κρύβω ότι με εξέπληξε, διότι έχει και μια ιδιαίτερη αγάπη στη λογοτεχνία. Διαβάζει μανιωδώς και αυτό μου αρέσει, γιατί και εγώ έχω την ίδια τρέλα με τη λογοτεχνία. Τελευταία έχω και με τα αστυνομικά μυθιστορήματα, γιατί πρέπει να οξύνουμε και λίγο το μυαλό. Και βεβαίως, με αυτή την αγάπη της βοήθησε τόσο στην έκδοση εκπαιδευτικών βιβλίων και παραμυθιών, αλλά και στη στήριξη με διάφορες δραστηριότητες και υλικά τους παιδικούς σταθμούς της ΚΟΠ. Έχουμε λοιπόν ένα νέο άνθρωπο, ένα δημιουργικό άνθρωπο με γνώση του τουρισμού και πολύπλευρη προσφορά στον τομέα του πολιτισμού, των κοινωνικών και των άλλων φορέων. Έχει ιδέες και πάνω απ' όλα μια φρέσκια οπτική για το νησί μας. Είναι αυτό που λέμε πώς μπορούμε να εκφράσουμε την κόρη 23. Η δεύτερη υποψήφια είναι η Κέντι Χόμ. Είναι τυχαία η σειρά, μην το πάρετε με διάφορες εξηγήσεις κλπ. Η Κέντι Χόντρου, θα πρέπει να σας πω, μάλλον ξέρω να σας πω προηγουμένως, ότι η Σμαραγδή είναι και παντρεμένη με τον Λεωνίδα τον Κούτσικα, ο οποίος είναι γνωστός στην ΚΟΥ για την προσφορά του στον αθλητισμό. Έχει και δύο ωραίους γιους, ο ένας από αυτούς βραβεύτηκε και στο διαγωνισμό που έκανε η ΚΕΔΕ για τα καινοτομία. Και εύχομαι να πάει και ακόμα πιο ψηλά. Η δεύτερη υποψήφια λοιπόν είναι η Κέντι Χόντρου, η οποία είναι και αυτή μια ξεχωριστή παρουσία. Με ικανότητες και πλούσια δράση και δραστηριότητα, έχει σπουδάσει ψυχολογία και διαπολιτισμική εκπαίδευση, είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Διαμεσολαβητών και σήμερα εργάζεται στο λογιστικό κλάδο. Άρα έχουμε έναν άνθρωπο ακόμα, ο οποίος σε αυτήν την πολυπολιτισμική οικό μπορεί με τις γνώσεις του, τις δυνατότητες και τις δυνάμεις του, αλλά πάνω απ' όλα με την ευαισθησία αλλά και την υπερδραστηριοποίηση της σχέδης, νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσει το νησί με τη θετική σκέψη και το θετικό λόγο που έχει. Η τρίτη είναι ένα νέο παιδί από την Καρδάμενα. Τώρα θα μου πείτε, μας παρουσιάζει στους Καρδαμιώτες, βρες και κανένα άλλο από κανένα άλλο χωριό. Και αυτούς τους παρουσιάζουμε, τους παρουσιάζουμε. Όμως η Τριανταφυλιά Πανηγυράκη, η Λίτσα για όλους μας, ο πρόεδρος που είναι. Είναι μια νέα επιστήμονας που έχει σπουδάσει διεθνείς σχέσεις και οργανισμούς στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η κόστης εξωστρέφειας που μεθοδικά την περίοδο 7-10 αλλά και 14-19 δημιουργούμε και προβάλλουμε, πλέον έχει και έναν άνθρωπο με τις ιδιαίτερες γνώσεις στον τομέα αυτό. Επειδή βλέπω το φίλο μου τον Δημήτρη και δείχνει την Λίτσα γνωρίζοντάς την από άλλους χώρους, θα τα πω λοιπόν για αυτά, Δημήτρη, και ας θεωρηθούν καλό ή κακό, θα στο κρίνει ο κόσμος. Τώρα κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Ασφαλή. Ήξερα, γνώριζα την προσφορά σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα και άκουσα εντυπωσιακά καλά λόγια. Και μάλιστα έλεγα... Μην πας κόβεις τώρα στην εισήγηση, πες τα μετά. Συγγνώμη. Λοιπόν, αφού λοιπόν ξεκίνησε ο Δημήτρης, να τα πω. Ασχολήθηκε σε όλα τις αθλητικά χρόνια με τα συνδικαλιστικά του φοιτητικού κινήματος στην ΠΑΣΠ του Πανεπιστημίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος της συνελεύσης καθηγητών
του φοιτητικού κινήματος, μέλος του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΝΑΛ τώρα και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής και βεβαίως, πέρα από την πολιτική ενασχόληση, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αργός στην Καρδάμενα, αρθρογραφούσε παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, προς εσάς απευθυνόμενος δημοσιογράφοι στο site Millennials που έβγαζαν νέοι φοιτητές με προβολή των προβλημάτων αλλά και των θέσεων και των απόψεων των νεολαίων μας. Υπήρξε και βουλευτής στη Βουλή Νεολαίας που είναι θεσμός και συμμετείχε στις διαδικασίες που γίνανε στην Έθνος Συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής. Η ιδέα παράταξη την οποία το κόμμα της νεολαίας το οποίο εκπροσωπούσε βραβεύτηκε στην 5η Σύνοδο ως η δημοκρατικότερη κοινοβουλευτική ομάδα. Η Λίτσα φέρνει τη φρεσκάδα των νέων ιδεών, τον δυναμισμό και τον ενθουσιασμό των νέων ανθρώπων, στοιχεία που πρέπει να κυριαρχήσουν στην ΚΟΤ 23. Όπως βλέπετε, αυτή η παράταξη έχει τη δύναμη να ανανεώνεται όχι μόνο με νέα πρόσωπα ηλικιακά, αλλά και με ανθρώπους που έχουν νέες ιδέες και προγραμματικές προτάσεις. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι το νέο αυτό που φέρνουν, εκφράζοντας στην ουσία το παρελθόν, το απόλυτο παρελθόν. Για να μην αναφερθώ στον κρίζο παρελθόν. Αλλάξω λίγο το θέμα της μετά την παρουσίαση. Την Κυριακή, όπως γνωρίζετε, γίνεται ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής. Απολογισμός που θα γίνει στις 11 το πρωί στον Ορφέα. Απολογισμός με στοιχεία, τεκμήρια και αριθμούς. Και εκεί βεβαίως μπορούν να συμμετέχουν και καλούνται όλοι οι πολίτες της ΚΟ να συμμετέχουν με θέσεις, προτάσεις, κριτική, αυστηρή κριτική.